Όχι, επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε, τίποτα παραπάνω από ό,τι έχετε κι εσείς. Είχε γίνει παλαιότερα, πριν κάποιους μήνες, μας είχαν ζητήσει από το Υπουργείο να έχουμε μία συνάντηση όλοι από όλα τα νησιά για αυτό το κομμάτι. Από εμάς είχε πάει ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Χαλκιάς. Τελικά συνάντηση ήταν μόνο εκείνος. Δεν είχα πάει από κανένα άλλο νησί, κανένας άλλος. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έφταιγε και το Υπουργείο, γιατί μας πήρε Τρίτη απόγευμα και μας είπε ότι Πέμπτη πρωί. Η μετακίνηση πιο δύσκολη. Η μετακίνηση είναι πολύ πιο δύσκολη, δεν το συζητάμε. Δεν παίρνω τα μάξι μου και πηγαίνω. Ήταν μόνο ο αντιπρόεδρος, τελικά μίλησε με κάποιον μέσα από το Υπουργείο. Και εκείνοι δεν είχαν εκείνη τη στιγμή κάτι στο μυαλό του συγκεκριμένο. Όλα ήταν θέμα να δούμε τι, πώς, πού, πότε, γιατί. Η δικιά μας άποψη, όπως τη μεταφέραμε τότε, τη μετέφερε ο αντιπρόεδρος, είναι ότι ό,τι πρέπει να γίνει μέσα από τις εταιρείες. Είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο απλό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς σαν παρατηρήτριοι παραλαμβάνουμε μία τιμή και με βάση την τιμή που παραλαμβάνουμε βάζουμε τη τιμή που πουλάμε. Αν τώρα αυτή η τιμή είναι κατά 2 λεπτά πιο φθηνή, κατά 3 λεπτά, κατά 5, θα είναι και πιο κατά 2-3-5 λεπτά πιο φθηνά αυτό που πουλάμε. Αντίστοιχα, δηλαδή. Αν όμως δοθεί σε εμάς, στους πρατηριούχους, αυτά τα 2 λεπτά, στο πλαίσιο που όλοι γνωρίζουμε πώς πληρώνει το κράτος, θα μπαίνει η επιδότηση, θα τα παίρνουμε μετά από 3 μήνες, 5 μήνες. Είναι γνωστό ότι εμείς τα κάψιμα τα πληρώνουμε την ίδια στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, εμείς μιλήσαμε ειλικρινά και είπαμε ότι δεν υπάρχει τρόπος αυτά να πάνε στον καταναλωτή. Εγώ σαν πρατηριούχος τι θα κάνω, θα τα ρίξω τώρα την τιμή 3 λεπτά και περιμένω 3 μήνες να τα πάρω αυτά τα 3 λεπτά, δεν γίνεται. Και έτσι τους είπαμε ότι και πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο ελέγξιμο είναι να γίνει μέσω των εταιριών, να δω τι δίνεται η επιδότηση. Είχατε κάποια απάντηση σε αυτό ή απλά ήταν σε επίπεδο σκέψης δηλαδή. Ήταν μόνο σε επίπεδο σκέψη και δεν ήταν πετυχημένη. Εφόσον βρέθηκε μόνο αποτυχία κάποιος εκεί. Οπότε θεωρείτε ότι ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχετε πάρει κάποια μέτρα, δεν έχετε δει τίποτα από την εξαγγελία. Όχι, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Είπανε για αρχές Οκτώβριο ότι θα ξεκινήσει. Δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για αυτό το κομμάτι.